Ξεκινήσαμε. Ξεκινήσαμε. Να είμαστε. Χαίρετε και καλησπέρα σε όλους, αν είμαστε σωστά. Δεύτερο φιλικό παιχνίδι προετοιμασίας του ΠΑΟΚ μετά το αντίστοιχο στάδιο προετοιμασίας που είναι το δεύτερο εδώ στην Ολλανδία. Ο ΠΑΟΚ ο οποίος ήρθε ισόπαλος 1-1 με την ομάδα της Γκάντης. Σε ένα λιγοντή ανορθόδοξο σε επίπεδο προσέγγισης αγώνα, υπό την έννοια ότι δεν ήταν μια περίπτωση ενός αγώνα που ο ΠΑΟΚ παράταξε ό,τι καλύτερο μπορούσε για να βγάλει κάποια συμπεράσματα για το σύνολο της ομάδας, αλλά έχει να κάνει περισσότερο με το θέμα της αξιολόγησης συγκεκριμένων ποδοσφαιριστών στην προσαρμογή τους, το να μπουν ακόμα πιο γρήγορα ο Γουάρντα μαζί με τον Μπρίγιοβιτς. Γενικότερα ήταν θέματα τα οποία ήθελε να δει περισσότερο η τεχνική ηγεσία και νομίζω ότι πάλι μπορούμε να μιλάμε για δύο διαφορετικά ημίχρονα. Υπήρξαν 7 αλλαγές στο ξεκίνημα του δεύτερου ημίχρονου, υπήρξαν οι επόμενες 3 για επαναχρησιμοποίηση του Μιστακίδη στο δεύτερο ημίχρονο. Γενικότερα ήταν πράγματα συγκεκριμένα τα οποία ήθελε να δει ο Ρασβάν Λουτσέσκου με τους συνεργάτες του αναφορικά με, με αυτό το οποίο κάνουν και με συγκεκριμένα πρόσωπα, αξιολόγηση προσώπων. Ναι. Έλεγε ούτως ή άλλως μετά το τέλος του αγώνα ότι πρόκειται για μια καλή προπόνηση και το λέγαμε και καθ' όλη τη διάρκεια της μετάδοσης και οι δηλώσεις του Λουτσέσκου ουσιαστικά ήρθαν να κινηθούν ακριβώς σε ό,τι κουβεντιάζαμε μαζί Κωστίτης στο 90 λεπτό, ότι είναι παιχνίδια στα οποία ο προπονητής πειραματίζεται και ψάχνει να βρει, να αναπτύξει χημεία, ψάχνει να βρει αφορμές για να συσχετίσει τους παίχτες μεταξύ τους και να τους δώσει κοινό αγωνιστικό παρελθόν. Να δημιουργήσει χημεία, να χτίσει συνοχή στην ομάδα. Και το έλεγε ο Λουτσέσκου, ότι αυτό που μας ενδιαφέρει είναι, αυτό βάζουμε σε πρώτο πλάνο και σήμερα κάναμε μια καλή προπόνηση. Και υπάρχουν πράγματα τα οποία υπάρχει ένα πεντάλεπτο στο δεύτερο ημίχρονο στην αρχή που ψάχνουν να βρουν τα πατήματά τους στην άμυνα τα καινούργια πρόσωπα του ΠΑΟΚ, το οποίο φαντάζομαι ότι σιγά σιγά στη συνέχεια αυτό θα εξαλειφθεί αφού θα υπάρχουν περισσότερα κοινά αγωνιστικά λεπτά ανάμεσα στους ποδοσφαιριστές. Και κατά δεύτερο λόγο υπάρχουν για μένα 3 πολύ μεγάλα θετικά, τα λέγα και στην μετάδοση. Το ένα είναι η ταχύτατη προσαρμογή του Ζαμπά, δεν είναι μόνο το εκπληκτικό γκολ που πετυχαίνει, που είναι. Καλησπέρα σε όλους και στον Πάρη και στον Πασκάλη, συγγνώμη, φοιτητικό. Βεβαίως. Καλησπέρα σε όλα τα παιδιά. Δεν είναι μόνο το γκολ που πετυχαίνει, που είναι προϊόν ατομικής ποιότητας. Δεν αναφέρομαι σε αυτό. Αναφέρομαι στο γεγονός ότι αρχίζει και κάνει τα πράγματα που θέλει ο Λουτσέσκου μέσα στο παιχνίδι και αυτό δείχνει ότι βρίσκει με γοργά βήματα την συμμετοχή του σε αυτό που δημιουργεί ο Λουτσέσκου. Δεύτερο, που θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό, είναι και ότι και ο Λιμνιό αυτό το κομμάτι κινήθηκε, τακτικά ήταν πάρα πολύ καλός. Mm-hmm. Και τρίτον, ο ΠΑΟΚ δείχνει ότι επιχειρεί να κάνει ακριβώς αυτό που του ζητά ο προπονητής. Σε αυτό δουλεύουν οι παίχτες. Δουλεύουν σε αυτό το πράγμα πάνω. Και αυτό νομίζω ότι είναι το πιο σημαντικό για έναν προπονητή. Μου φάνηκε ότι στο δεύτερο ημίχρονο περισσότερο ήθελα να δούμε πράγματα τα οποία αφορούν την ανασταλτική λειτουργία της ομάδας. Περισσότερα μπράβο άκουσα από τον κύριο Λουτσέσκου που ήμασταν σχετικά κοντά σε θέματα τοποθετήσεων, σε θέματα καλύψεων, σε πράγματα τέτοια τα οποία ήθελα να δει από τους παίκτες, οι οποίοι αν μη τι άλλο δεν υπολογίζονται και ως βασικοί. Φυσικά με εξαίρεση αυτό που έχει να κάνει για τον Μάτος, με εξαίρεση που έχει να κάνει για τον Κρέσπο, με εξαίρεση που έχει να κάνει για τον Μαουρίσιο, με ένα ερωτηματικό για τον Λιμνιό, στον οποίο αναφέρθηκες, και φυσικά και για τον Πρίγιοβιτς, όπως και για τον Μπίσεσβαρ. Περισσότερα πράγματα δηλαδή τα οποία δουλεύει, έχουμε δει τον τελευταίο καιρό στις προπονήσεις να χωρίζονται οι ποδοσφαιριστές σε γκρουπ ανάλογα με τη θέση στην οποία αγωνίζονται οι μεσοεπιθετικοί, να κάνουν το δικό τους ασκησιολόγιο δημιουργικά με πολύ μεγάλη έμφαση στα τελειώματα απέναντι σε εστία με τερματοφύλακα. Και μια που είπαμε τερματοφύλακα, μια πικρή παρένθεση για τον Ρέι, ο οποίος στο δεύτερο ημίχρονο που αγωνίστηκε ήταν πάρα πολύ καλός και δεν είχε τις ίδιες επεμβάσεις και ο Γλύκος όταν ξεκίνησε τον αγώνα φυσικά, αλλά και ο Γλύκος ήταν θετικός, δεν νομίζω ότι υπήρξε κάποιο θέμα. Από εκεί και πέρα ήταν πολύ καλύτερη εμφάνιση φυσικά στο πρώτο ημίχρονο. Πολύ πιο μεστή και ουσιαστική μετά το πρώτο 15 λεπτό κατά κύριο λόγο. Όταν ο ΠΑΟΚ άρχισε να βρίσκει ρυθμό, μπόρεσε να βγάλει κάποιες επιθέσεις, απείλησε την Γκάντη, προηγήθηκε φυσικά, απειλήθηκε, αλλά κατάφερε και κράτησε το σκορ τουλάχιστον μέχρι το τέλος. Και αν δεν ήταν η ισοφάριση, όχι ότι έχει καμία σημασία το σκορ φυσικά σε αυτές τις περιπτώσεις, αλλά έτσι για σαν τελευταία γεύση, ας πούμε, αν δεν υπήρχε η ισοφάριση στο τέλος, πιστεύω ότι
Ο Ρουμάνος τεχνικός θα ήταν ακόμα πιο ικανοποιημένος. Πάντως, επειδή παρέλειψα να το πω, το ξέχασα. Ο Ρέι έκανε μια διπλή επέμβαση στο 41ο λεπτό και δύο-τρεις ακόμη όποτε παρέστη ανάγκη, που επιβεβαίωσε, που έστειλε μήνυμα προς τον Λουτσέσκο ότι είμαι και εγώ εδώ, όποτε με χρειαστείς, όποτε μου ζητήσεις θα το κάνω. Ήταν πολύ καλή εμφάνιση του Ρέι. Πάρα πολύ καλή. Και να πούμε ότι ο ΠΑΟΚ προερχόταν μετά από δύο προπονήσεις. Έκανε δύο προπονήσεις, δυνατές προπονήσεις, και χθες το πρωί και χθες το απόγευμα. Και σε αυτή τη λογική θα συνεχίσει. Δηλαδή και αύριο δεν υπάρχει ρεπό το πρωί. Προπόνηση το πρωί, προπόνηση το απόγευμα. Έχει μπει στην τελική ευθεία, εντατικοποιεί τα πάντα του, τις λειτουργίες του, τους ρυθμούς του, σε φυσική κατάσταση, σε τακτική, για να μπορέσει να είναι απόλυτα έτοιμος, παίρνοντας τις ανάσες που θα χρειαστεί ενώπιση του αγώνα με την Βασιλεία την επόμενη εβδομάδα. Υπενθυμίζουμε ότι θα ακολουθήσουν 99,9% δύο φιλικοί αγώνες. Την Κυριακή, ο πρώτος που είναι ευρύτερα γνωστός γιατί είναι προγραμματισμένος εδώ και καιρό με την Adverb, και την Δευτέρα με ομάδα πρώτης κατηγορίας, μάλλον του Ολλανδικού Πρωταθλήματος. Απομένουν κάποιες λεπτομέρειες, οι οποίες θα οριστικοποιηθούν σήμερα το βράδυ για να μπορούμε να μιλάμε πλέον πιο επίσημα για το τι περιμένουμε να δούμε σαν τελευταίο φιλικό τεστ επί Ολλανδικού εδάφους, πρώτα θέση στην προσοχή Δευτέρα. Είδα ένα μήνυμα από ένα φίλο, ο οποίος ρωτάει για τον Πασχαλάκη. Παιδιά, να σας πω κάτι, μη βιαζόμαστε να βγάλουμε συμπεράσματα. Επαναλαμβάνω, μπορεί να είδαμε κάτι από τον Πασχαλάκη το οποίο δεν ήταν ακριβώς πάνω σε αυτό που είχε συνηθίσει, με την μπάλα στα πόδια και σε κάποιες συνεργασίες με τους αμυντικούς, αλλά επαναλαμβάνω, γι' αυτό γίνονται αυτά τα παιχνίδια. Γίνονται για να δει ο Λουτσέσκου καταρχάς την αποτελεσματικότητα αυτών που σχεδιάζει, και δεύτερον, ποια είναι τα προβλήματα που μπορεί να προκύπτουν στις συνεργασίες που επιχειρεί να στήσει ανάμεσα στον φύλατα και τους αμυντικούς, στο χτίσιμο της επίθεσης, αυτό το build-up που λένε οι προπονητές, ή σε οποιαδήποτε άλλη στιγμή. Είναι πάρα πολύ νωρίς να κρίνουμε, και έχω την εντύπωση είναι και άδικο να κρίνουμε έναν ποδοσφαιριστή τούτη τη στιγμή μέσα στην προετοιμασία για το αν κάνει ένα λάθος παραπάνω ή ένα λάθος λιγότερο. Πάντως συμφωνώ, και το είπα και εγώ νωρίτερα με αυτό που έγραψε ο φίλος. Ο Ρέι έκανε μια καταπληκτική εμφάνιση. Έδειξε έτοιμος. Έδειξε ότι είναι έτοιμος και είπε στον Λουτσέσκου: είμαι και εγώ εδώ. Λοιπόν, δεν έχει να κάνει με τον Πασχαλάκη για το αν το γεγονός ότι δεν ξεκίνησε σήμερα σημαίνει ότι μπορεί να κινδυνεύει η θέση του στο αρχικό σχήμα. Καταρχάς, φυσικά θα παίξει αυτός ο οποίος θα είναι πιο έτοιμος και ο καλύτερος, στο καλύτερο δυνατό σημείο από όλους τους τέσσερις θεματοφυλάκες που έχει αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ. Ωστόσο, υπήρξαν και άλλα πρόσωπα στο αρχικό σχήμα, τα οποία στον προηγούμενο αγώνα, αυτό που είδαμε σαν πρόβα, γενικότερη πρόβα για τη βασική ενδεκάδα, όπως την έχει στο μυαλό του κ. Λουτσέσκου, δεν ήταν στο σημερινό. Ένα έτσι πολύ πρόχειρο παράδειγμα, ο Μάτος, ο οποίος δεν ήταν στο αρχικό σχήμα. Και ήταν ο Κίτσιου σήμερα που ήταν εξαιρετικός. Ναι, και τα πήγε πάρα πολύ καλά. Εξαιρετικός. Γενικά η δεξιά πλευρά του ΠΑΟΚ σήμερα στο πρώτο ημίχρονο ήταν πάρα πολύ δημιουργική. Παρότι από τα αριστερά υπήρχε ο Βιερίνια, έτσι, δεν ήταν με ποδοσφαιριστής ο οποίος δοκιμαζόταν. Είναι ρεζερβέ η θέση στο αριστερό άκρο και είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος αποτελεί σημείο αναφοράς στο παιχνίδι του ΠΑΟΚ. Η δεξιά πλευρά του ΠΑΟΚ στο πρώτο ημίχρονο λειτουργήσε πάρα πολύ καλά. Γι' αυτό άρχισε να την κουβέντα μας από την πρόοδο που δείχνει ότι κάνει ο Ζαμπά στον εγκληματισμό του με την υπόλοιπη ομάδα. Η παρουσία του Γουάρτα στον αποψινό αγώνα και η απουσία του Εντρίκη, ο οποίος έμεινε στο ξενοδοχείο, παράλληλα με την ενημέρωση την οποία έδωσε ο ΠΑΟΚ, σύμφωνα με την οποία συζητάει και μάλιστα είναι σε προχωρημένο στάδιο οι επαφές με την ομάδα της Αστάνα για τον δανεισμό του με οψιόν αγοράς, δίνει και την απάντηση στο δίλημα εάν ποιος εκ των δύο, δηλαδή εκ των Γουάρτα και του Ενρίκε, θα παραμείνει στην ομάδα. Ο Γουάρτα είναι αυτός ο οποίος με αυτά τα οποία έδειξε και ο Ενρίκε αντίστοιχα με αυτά τα οποία δεν έδειξε, που κέρδισε την προτίμηση του προπονητή. Επίσης ήταν και ο Πρίγιοβιτς, ο οποίος πήρε το βάπτισμα σε αγώνα του ΠΑΟΚ για την φετινή σεζόν. Σημείο αναφοράς, η πολύ μεγάλη του διάθεση να είναι απόλυτα έτοιμος για τον αγώνα με την Βασιλεία, και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο το χρησιμοποίησε. Να οικειοποιηθώ και κάποιες από τις δηλώσεις του κυρίου Λουτσέσκου, που ανέφερε χαρακτηριστικά ότι σήμερα ήταν γενικότερα μια πρόβα για μας, ότι το βασικό μας σχήμα όπως το είχαμε στο μάτς με τη ΣΑΟ Βουκουρεστίου
Θα το έχουμε και στην επόμενη αναμέτρηση που είναι με την Adverb, δηλαδή την Κυριακή, για να έχει ο καθένας στο μυαλό του ξεκάθαρο σε ό,τι έχει να κάνει με τα πρόσωπα τα οποία ξεκίνησαν σαν αναπτύσσουν αγώνα. Τα μεταγραφικά καταλαβαίνω ότι είναι ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για όλους. Ωστόσο, από τη στιγμή που δεν υπάρχει κάτι οριστικό, δεν είναι φρόνιμο, δεν είναι καλό να μπούμε στη διαδικασία της φημολογίας και το αν υπάρχει ή δεν υπάρχει κάτι. Λέγεται, γράφεται, πολλά λέγονται, πολλά γράφονται. Αν δεν υπάρξει κάτι οριστικό, δεν υπάρχει λόγος να το συζητήσουμε. Ο Λούμπος Μίχελ είναι από χθες στην Ολλανδία. Έχει τις συζητήσεις του σαφώς και με την τεχνική ηγεσία, την έχει ενημερώσει σχετικά. Περιμένει, όπως έχει πει ο Ρουμάνος τεχνικός, έναν αριστερό όπως το φύλαγα και έναν επιθετικό. Εντελώς διαφορετική κατηγορία και περίπτωση είναι η ιστορία με τον Μπέρνμπλουμ. Ο ΠΑΟΚ σίγουρα το έχει καταθέσει την καλύτερη δυνατή οικονομικά πρόταση, αλλά εκείνος δείχνει να περιμένει κάτι άλλο. Δεν ξέρω τι μπορεί να έχει φυσικά ο Σουηδός στο μυαλό του. Σε στάση αναμονής είμαστε για όλα αυτά τα θέματα. Περιμένουμε από στιγμή σε στιγμή, από μέρα σε μέρα. Και επειδή το κάποια στιγμή μέσα στη μετάδοση επίσης το κουβεντιάσαμε αυτό και θα ήθελα να το επαναλάβω. Είναι κάποιες δουλειές μέσα στο γήπεδο οι οποίες δεν φαίνονται. Και μόνο όταν υπάρχει η, αν θέλετε, και χωρίς να παρεξηγήσετε τη λέξη, η χαλαρότητα ενός φιλικού μάτς είναι ακόμη πιο εύκολα για όσους βρίσκονται περιμετρικά του αγώνα να το παρατηρήσουν αυτό. Η δουλειά που κάνει ο Κάνιας στον ΠΑΟΚ είναι πραγματικά μια δουλειά η οποία δεν φαίνεται, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντική. Σίγουρα. Σίγουρα. Δηλαδή αυτό το σκαλοπατάκι που σήμερα δεν μπορώ να θυμηθώ ποδοσφαιριστή του ΠΑΟΚ, τουλάχιστον όσο ήταν μέσα ο Ισπανός, που είχε περισσότερες επαφές με την μπάλα από εσύ κανείς. Ναι. Κοίταξε, και τα ματσαρίσματα τα οποία γίνονται σε διάφορες θέσεις όπως είναι αυτές των ΧΑΦ παίζουν τον ρόλο τους. Γιατί αυτά τα ζευγάρια είναι όπου θέλει να δει και ο προπονητής. Αυτές είναι οι τελευταίες ευκαιρίες οι οποίες δίνονται και στους ποδοσφαιριστές για το τι μπορούν να δείξουν, ότι μπορούν να παρουσιάσουν στην ομάδα και ότι να δικαιολογήσουν την παρουσία τους στο ρόστερ αυτής. Άλλωστε, αυτό το δεύτερο βασικό στάδιο της προετοιμασίας ολοκληρώνεται την προσεχή Δευτέρα και την τρίτη ομάδα θα επιστρέψει και να δει στην τελική ευθεία πλέον για τον πρώτο αγώνα με την Βασιλεία που είναι στις 24 Ιουλίου στο γήπεδο της Τούμπας. Και επίσης έχω την εντύπωση, Κωστής, το ξέρεις καλύτερα, εγώ το αποκομίζω έτσι αφού γκραζόμενος περισσότερο τα όσα ακούω να λέει ο Λουτσέσκου, βρισκόμενος κοντά στην ομάδα του αυτές τις μέρες. Νομίζω ότι στη Βασιλεία προκρίνεται ξεκάθαρα ένας σχηματισμός ο οποίος έχει την ομοιογένεια και τη χημεία που έχτισε ο Τσέσκου στον ΠΑΟΚ πέρυσι. Ναι. Νομίζω ότι δεν θα πάει σε ρηξικέλευτες επιλογές απέναντι στο πρώτο πολύ κρίσιμο μάτς της σεζόν. Αυτή είναι η εκτίμηση. Ζαμπά. Έλατε, καλά τα λες. Υπάρχει κάμπος. Και σου είπε και κάτι, στο τέλος. Σου είπε κάθε μέρα, η ερώτησή σου για την εξέλιξη της προετοιμασίας, είπε ο Λουτσέσκου, κάθε μέρα, μέσα σε μια μέρα πια γίνονται πολλά. Αυτό, αν το μετρήσεις λίγο, μπορεί να το σκέφτεσαι αυτό το πράγμα. Ότι μπορεί και ο Ζαμπά να μπαίνει σιγά σιγά στην εξίσωση, τουλάχιστον να αξιοποιήσει αυτές τις μέρες όπως θα ήθελε. Πασχαλάκης, Ρέι, Γλύκος, Σαμπάνης είναι η σειρά των τερματοφυλάκων, ρωτάει ο Γιώργος ή ο Ιωακιμίδης. Είναι Σιάμπανης. Ο Σαμπάνης, Σαμπάνης είναι τρόπο, όχι εσύ. Α, ναι, όχι, ναι, Σιάμπανη, εγώ δεν είπα τρελάκι. Δεν ξέρω ποια είναι η σειρά, θα σου μιλήσει ο Κωστής, πάντως εγώ αυτό που λέω, παιδιά, εκτίμησή μου είναι ότι είναι ένα μπουκέτο τερματοφυλάκων, ένα σύνολο τερματοφυλάκων, το οποίο δίνει ασφάλεια στον Λουτσέσκου. Πάντα υπάρχει, θα μπορούσε να βρεθεί και μια επιλογή άλλη σε οποιαδήποτε θέση, αλλά αυτή τη στιγμή νομίζω ότι αυτούς τους θεματοφύλακες που έχει ο Τσέσκος στα χέρια του, και ενώ ήταν εκείνος θεματοφύλακας, μπορεί να νιώθει πολύ ήσυχος. Κοίταξε, για να είμαστε ειλικρινείς και να μιλάμε αξιοκρατικά. Για έναν θεματοφύλακα όπως ο Πασχαλάκης που έβγαλε μια τέτοια σεζόν, την περσινή σεζόν, με τον τρόπο που την έβγαλε, με τα αποτελέσματα που είχε, με τα σχετικά ρεκόρ που υπήρξαν για το 0 στην αιστεία του και όλα αυτά, είναι λογικό να έχει τον πρώτο λόγο. Εάν η συμπεριφορά του και η απόδοσή του είναι τέτοια που δείχνει ότι δεν είναι στο ίδιο επίπεδο, που δεν έχει συμβεί κάτι τέτοιο μέχρι τώρα, για να μην παρεξηγηθούμε, τότε ο ίδιος θα έχει βάλει σε κίνδυνο την θέση του. Από κοντά είναι και ο Ρέι, ο οποίος κάνει μια πολύ καλή προετοιμασία. Πέρσι ουσιαστικά δεν είχε κάνει προετοιμασία, γιατί είχε έρθει τις τελευταίες ημέρες, είχε παίξει σε έναν φιλικό αγώνα. Και μετά γνωρίζουμε ότι είχε συμβεί, δηλαδή το ότι είχε ξεκινήσει μεν τη σεζόν, αλλά στο μάτς με τον Πανιόνιο, μετά το μάτς με τον Πανιόνιο στην Αθήνα, έχασε τη θέση του στο αρχικό σχήμα. Είναι πάρα πολύ κοντά.
Σαφώς υπάρχει ένα ντεσαβαντάζ για τον Παναγιώτη Γλυκό, υπό την έννοια ότι τόσο καιρό είναι σε απραξία λόγω του τραυματισμού που είχε. Και φυσικά ο Βενιαμίν των τερματοφυλάκων, ο 19χρονος ο Μάριος Καρπάνης, με πάρα πολύ καλά στοιχεία. Και πολλά χρόνια ακολουθεί, ναι, ακολουθεί σε αυτή την σειρά. Σε αυτό που συζητάμε και λέμε αυτή τη στιγμή. Για τον Μπαλογιάννη ρωτάει ο Πάρης. Ο Μπαλογιάννης δεν είναι επιλογή για το αριστερό άκρο της άμυνας. Στο παιδί πιστικά παίκος δεν παίζει κανείς αυτή τη θέση. Μπορεί να έχει ξεκινήσει την καριέρα του από αυτή τη θέση. Κατά ανάγκη ουσιαστικά ήρθε για να δώσει κάποια πράγματα, να πάρει εμπειρίες και πιθανόν, είναι πολύ πιθανό να πιστεύεις και στην ΚΑΠΑ 20 και για την επόμενη σεζόν, η οποία ξεκίνησε χθες την προετοιμασία της η πρωταθλήτρια ομάδα του Παύλου Γκαρσία. Είναι πολύ πιθανό, αν δεν μείνει για να πάρει καλές εμπειρίες, να πιστέψει στην συγκεκριμένη ομάδα. Είναι οχτάρι, με πάρα πολύ καλά στοιχεία, με κρατεά παρουσία, με παραστάσεις και αγωνιστικές εμφανίσεις, οι οποίες έχουν κάνει πολύ κόσμο να μιλάνε με πολύ κολακευτικά λόγια για τον νεαρό. Οπότε θα ήταν άδικο τη συγκεκριμένη στιγμή να προδικάσουμε εμείς ότι θα μείνει στο αριστερό άκρο της άμυνας. Εκεί υπάρχει αυτή τη στιγμή ο Αντρέα Βιερίνη, αυτό είναι σίγουρο. Και σαν δεύτερη εναλλακτική περίπτωση, από τη στιγμή που δεν έχει έρθει άλλος ως τώρα, είναι ο Κρέσπο. Αυτούς έχει κατά νου ο Ρασβάνου Λουτσέσκου, επαναλαμβάνω, τη δεδομένη χρονική στιγμή. Περιμένοντας το αποτέλεσμα των επαφών που υπάρχουν για την ενίσχυση και στη συγκεκριμένη θέση. Ο Χρήστος Παναγόπουλος ρωτάει κάτι για τον Μιστακίδη. Εγώ θα πω κάτι. Οι ποδοσφαιριστές δεν είναι να θυμόμαστε κάτι, να σκεφτούμε. Απόψη μου, έτσι. Δεν σημαίνει ότι θέλω να καταθέσω την απόψη μου στο σχόλιο σου. Οι ποδοσφαιριστές δεν είναι ρομπότ. Έχουν και εκείνοι, δηλαδή να τους γυρίσει στο διακόπτη από τον στο. Έχουν και εκείνοι ένα χρόνο προσαρμογής. Απαιτούν. Ο καθένας έχει όσο έχει το ρυθμό του. Μιστακίδη είναι δύσκολη περσίνη σεζόν. Και δεν ήταν και διαρκώς. Είναι ακόμη πιο δύσκολο προπέρσινη. Εκεί δηλαδή που άρχισε να χτίζει αυτοπεποίθηση, να βγάζει τσαγανό χαρακτήρα, του ήρθε αναποδιά. Εγώ πιστεύω πολύ στον Μιστακίδη ως ποδοσφαιριστή. Mm-hmm. Απλά, ναι, αν με ρωτήσει σήμερα, νομίζω ότι δεν ήταν στην καλύτερη του μέρα. Αυτή τη στιγμή που δεν υπάρχει άλλος επιθετικός, ο δεύτερος επιθετικός του ΠΑΟΚ είναι ο Μιστακίδης. Δηλαδή, μην περιμένετε να τον δείτε στην πλευρά, στην τέργα, σαν εξτρέμο, όπως έπαιξε το δεύτερο ημίχρονο, όπου φάνηκε κιόλας ότι ήταν πολύ έξω από τα νερά του. Σε σχέση με αυτό το οποίο δουλεύει τον τελευταίο καιρό. Οπότε θα πρέπει να κάνουμε λίγο υπομονή και να περιμένουμε. Σε ό,τι αφορά ένα ερώτημα που το έχασα, πέρασε γρήγορα, σχετικά με τον Κίτσιο ως backup, παιδιά, γιατί όχι, δεν καταλαβαίνω, γιατί στην προηγούμενη εκπομπή που κάναμε υπήρχαν κάποια ερωτήματα σχετικά με τον Κίτσιο. Το Κίτσιο είναι ένα παιδί το οποίο επέστρεψε, ξέρει τον οργανισμό του ΠΑΟΚ, ξέρει τι σημαίνει φανέλα του ΠΑΟΚ, ξέρει τι σημαίνει δυναμική του ΠΑΟΚ, οπότε αυτό τον βοηθά για μένα πολύ γρήγορα στο να ακολουθήσει, απλά μπαίνει τώρα σιγά σιγά στα κομμάτια εκείνα της ροής του αγώνα, έτσι όπως τα χτίζει ο Λουτσέσκου. Γιώργο, μένα μου άρεσε πάρα πολύ. Όλα τα δεδομένα λαμβάνονται υπόψη μια διατήρηση του προβαδίσματος. Είπαμε, το αποτέλεσμα είναι το τελευταίο που παίζει ρόλο σε αυτές τις περιπτώσεις. Ψυχραιμία σε φάσεις που πιέζουν αρκετά οι αντίπαλοι είναι κάτι το οποίο δουλεύουμε καθημερινά στην προπόνηση. Αυτό το πράγμα για να μπορέσει όμως να το αξιολογήσει και να το βαθμολογήσει στη λειτουργία της ομάδος, θα πρέπει να δει αυτούς οι οποίοι λογίζονται ως βασικοί να παίζουν. Αυτοί οι οποίοι έχουν και την εμπειρία και την ψυχραιμία και την ικανότητα να ανταπεξέλθουν. Όταν ανάμεσά τους δεν υπάρχει αυτή η ομοιογένεια που υπάρχει σε αυτούς οι οποίοι σήκωσαν για το μεγαλύτερο βάρος στην περσινή σεζόν, είναι άλλο στους 11 να υπάρχει ένας ή δύο καινούργοι, οι οποίοι δουλεύουν όλο αυτό το καιρό με την ομάδα, και είναι άλλο να είναι 4-5 τα νέα πρόσωπα τα οποία ξέρουν κιόλας για τη σημασία του μάτς. Υπάρχει κόπος, υπάρχει κούραση, δεν θα κάνουν το πολύ παραπάνω για να δείξουν ή να αποδείξουν τι μπορούν να κάνουν σε αυτή την περίπτωση. Στην ονόματό σου, Έτερος Γιώργος, ποιους βλέπουμε να προκρίνονται για το μάτς με τη Βασιλεία στα εξτρέμ. Τι κουβέντα που είχαμε πριν με τον Κωστή, για τον Ζαμπάκε. Ναι, αν ο Μπίσισβαρ αριστερά, τακτικά και ανασταλτικά είναι σε καλή κατάσταση η συνεργασία του με τον Βιερίνια, τότε δύσκολα θα χάσει την θέση. Να πω και κάτι ακόμη. Ναι. Ίσως το συγκεκριμένο ερώτημα θα έχει και μία εξάρτηση από το ποιος θα παίξει την κορυφή. Τι αν παίξει ο Πρίγιοβιτς, που λογικά θα παίξει,
ενεργοποιείται περισσότερο αυτό που λες εσύ. Σε περίπτωση όμως που ο Πρίγιοβιτς για χύψη λόγους νιώσει ο Λουτσέσκου ότι δεν θα παίξει το πρώτο μάτς, δεν λέω κάτι τέτοιο, επειδή εξετάζει το όλο σενάριο, τότε δεν χωράει και ο Πέλκας και ο Ελκαντουρί και ο Μπίσεσβα, πιστεύεις? Ναι. Σε αυτή την περίπτωση. Ναι, αλλά δεν θα φύγει ο Μπίσεσβα από αριστερό, όπως θα έγινε και με την... Εννοείς ότι ακόμη δεν παίξει ο Πρίγιοβιτς? Ναι. Μπορεί να βγει ο Ελκαντουρί? Δεν ξέρω πώς θα τους χωρέσει. Γιατί είναι καλός ο Ελκαντουρί. Ευχαριστώ. Θα τα λύσει ο Λουτσέσκου, αυτά εμείς δεν. Απλά λέμε. Εγώ εξώσον γνωρίζω και εξώσον έχω αντιληφθεί, αυτό το οποίο απασχολεί τον Ρουμάνο τεχνικό είναι αν θα μπορέσει να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις για την ταχύτατη δεξιά πλευρά της Βασιλείας. Okay. Η οποία πήρε, ανακοίνωσε σήμερα δεξιμπακ. Ναι. Γιατί είχε δώσει τον, πούλησε τον Λανκ. Ο οποίος ήταν πολύ καλή περίπτωση ο Λανκ. Ναι, αλλά για αυτός που πήρε πολύ καλή περίπτωση από την Ουντινέζε. Ναι. Ένας επίσης Ελβετός, δεν θυμάμαι τώρα το όνομα του. Εγώ δεν τον διάβασα, δεν το θυμάμαι. Ναι, με γεμάτη χρονιά από το καμπιονάτο, με 25 εμφανίσεις και... Αλλά επειδή το συζητάμε για τον ΠΑΟΚ, επειδή το συζητάμε για τον ΠΑΟΚ, ισχύει και για τη Βασιλεία, ότι και αυτός τώρα δεν είναι κομμάτι του οργανισμού όπως ήταν ο Λανκ. Ο Μάτος σίγουρα θέλει το χρόνο ακόμα, αλλά ο Μάτος έχει και την εμπειρία, γιατί κουβαλάει κάποια χρόνια στην πλάτη του, να ξέρει πότε θα φορτσάρει. Κρατάει τον εαυτό του δηλαδή, δεν θα τον δεις ποτέ σε τέτοια περίοδο, τουλάχιστον όσο είναι στον ΠΑΟΚ, να πετάει και να βγάζει μάτια. Μπορεί να το κάνει την πρώτη χρονιά προκειμένου να συστηθεί κιόλας, να παραδώσει τα διαπιστευτήριά του για να ξέρουμε να περιμένουμε από αυτόν. Αλλά τώρα και πέρσι και φέτος δεν λειτουργεί έτσι ο Λεωμάτος. Για το αν ο πρώτος αγώνας με τη Βασιλεία είναι στην Τούμπα, λογίζεται ως μειονέκτημα ή πλεονέκτημα, με εμάς δεν έχει να κάνει αυτό. Είναι οι ίδιοι πρωταγωνιστές που παίζει ρόλο πώς το αισθάνονται. Εγώ, αν ρωτάς τη δικιά μου την άποψη, ταπεινή άποψη πάντα και λογική, κόντρα στην ιστορία του ΠΑΟΚ, μου αρέσει να έχω τον τελευταίο λόγο. Δηλαδή να παίζω στην έδρα μου για να ξέρω τι πρέπει να κάνω. Αν το πρώτο μάτς ήταν κακό για μένα, ότι πρέπει 90 λεπτά από το ξεκίνημα μέχρι το τέλος και με τον κόσμο και με το περιβάλλον να μπορέσω να πολλαπλασιάσω τις πιθανότητες που έχω, άσχετα, ξαναλέω, εάν το παρελθόν και η ιστορία έχει δείξει και έχει αποδείξει ότι σημαντικές προκρίσεις ο ΠΑΟΚ έχει πάρει μακριά από την Τούπα. Μια και είπες τώρα αυτό, και είπες και κόντρα στην ιστορία του ΠΑΟΚ. Παιδιά, τι σκεφτόμουν χθες. Έβλεπα το Κροατία-Αγγλία. Μία αρχηγός ο Μόντριτς, στην άλλη αρχηγός ο Κέιν. Ήταν και οι δύο στην Τότενα με εκείνο το βράδυ που ο ΠΑΟΚ τους νίξε 2-1 μέσα στο White Hart Lane. Ισχύει. Λοιπόν, ο Λάπρου δεν αγωνίστηκε γιατί είχε ένα χτύπημα από την χθεσινή προπόνηση. Και προκειμένου να προφυλαχθεί και να μπορέσει να μετάσχει κανονικά αύριο, κρίθηκε Φρόνου να μείνει εκτός. Ο Μαλεζάς επίσης δεν αγωνίστηκε, όπως είπαμε και στη μετάδοση, έκανε προπόνηση ατομική πριν από το μάτσο, όχι γιατί έχει κάποιο πρόβλημα. Και ο Ενρίκη, για τον οποίο σας είπαμε ότι είναι σε προχωρημένο στάδιο συζητήσεις για τον δανεισμό στην ομάδα της Αστάνα. Μια και ο λόγος για δανεικούς, στην τέταρτη πλέον χρονιά του συμβολέου του με τον ΠΑΟΚ, ο Ζάιρο, τον είδαμε για λίγο στην πρώτη του σεζόν, δόθηκε δανεικός. Και υπάρχει και μια εκκρεμότητα με τον Σάμπο, τι θα γίνει, γιατί και ο Σάμπο υπήρξε κάποιο θέμα με την ομάδα από το Ισραήλ, στην οποία αγωνίζεται ως δανεικός. Λοιπόν, να ολοκληρώσουμε σιγά σιγά, αν έχετε κάποιο τελευταίο ερώτημα, να πούμε, πες μου. Πάλι τσίπησα στα γρήγορα μια ερώτηση. Η ενόχληση του Ελκαντουρί, δεν έχουμε ακόμη κάποια ενημέρωση για κάτι. Η ενόχληση ήταν στο ζέσταμα, στο δεξί του πόδι ψηλά, στο δικέφαλο. Δεν έδειξε να ανησυχεί εκείνη την στιγμή και γι' αυτό και το πρόλαβε κιόλας ο Μαροκινός. Θα εξεταστεί και αύριο στην πρωινή προπόνηση θα έχουμε περισσότερα. Να υπενθυμίσουμε ότι ακολουθούν κάποιες πολύ ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις στο novasports.gr. Υπάρχει αυτή του Πέδρο Ενρίκε με την ιδιαιτερότητα ότι δόθηκε πριν προκύψει η εξέλιξη για τον δανεισμό του και όλα όσα έχει αναφέρει σε αυτήν. Υπάρχει η συνέντευξη του Μαουρίσιο, η οποία θα προβληθεί το Σάββατο το πρωί, και αυτή πάρα πολύ ενδιαφέρουσα με τα πράγματα τα οποία μας μετέφερε ο Βραζιλιάνος, κυρίως φυσικά για τον εαυτό του, αλλά και την άποψή του για τον Λέο Ζαμπά. Τα κεντρικά δίδυμα στην άμυνα, αυτή τη στιγμή αυτό που εμπνέει τη μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση είναι Βαρέλα Κρέσπο, Βαρέλα Μαλεζά.
Χατσαρίδη θέλει χρόνο ακόμα. Θέλει πολύ δουλειά, παιδιά. Θέλει χρόνο, αρκετό χρόνο ακόμα. Όχι δουλειά βελτίωση προσωπική, δουλειά ενσωμάτωση. Προσαρμογή. Δεν το συζητάμε. Σας ευχαριστούμε για όλους όσοι ήσασταν κοντά μας. Ελπίζουμε έστω και λίγο να βοηθήσαμε σε απορίες τις οποίες μπορεί να είχατε. Καλό βράδυ, καλή ηρεμία. Σας ευχαριστούμε πολύ και για τις καλές ευχές. Και πρώτα Θεός να είμαστε γεροί. Με το καλό να τα ξαναπούμε την Κυριακή το βράδυ. Κυριακή. Να είστε καλά.